τα σημερινά γεγονότα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και κατά την κρίση και την άποψη των παρισταμένων και ευχάριστα. Πριν πούμε στα θέματα, να σας πω ότι συμφωνήσαμε με την ομάδα των μεριξοπόμων μας, όπως είδατε, να οργανώσουμε την Γενική Συνέλευση στις 30 του μηνός το απόγευμα, όπου εκεί θα καθορίσουμε την πορεία της ΒΜΕΡ και την ανάπτυξη. Αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμα και ξεκινάμε για το πολύ σημαντικό και σοβαρό έργο που σχετίζεται με την έναρξη κατασκευή του βιολογικού των εγκαταστάσεων του βιολογικού καταρισμού, των λιμάτων, των δημοτικών κοινοτήτων, σχεδιού και υγείου. Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση με την θυγατρική εταιρεία και την κοινοπραξία της γνωστής μεγάλης εταιρείας AVAX. Είμαι χαρούμενος γιατί τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, αφού ολοκληρώνεται πλέον μετά τα δίκτυα της αποχέτευσης, ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού, μπαίνει δηλαδή στη φάση της υλοποίησης για να κλείσει, όπως κλείνει και η κατάμενα, να κλείσει ένα σημαντικό τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, την διαχείριση των υγρών αποχέτευσης. Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση. Ορισμένα στοιχεία θα μας τα ανακοινώσει ο συνάδελφος πρόεδρος της Διάκοπης, θα ήθελα για μια ακόμη φορά, αφού ευχαριστήσω την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την παρουσία του σήμερα εδώ και τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκλογής του, να πω ότι όλο αυτό το έργο στηρίχθηκε, προωθήθηκε και υλοποιείται σήμερα η σύμβαση εξαιτίας των αόπνων προσπαθειών του στελεχειακού δυναμικού της Δημοτικής Αντικείμενης Σύνδευσης και Αποχέτευσης και κυρίως του επιστημονικού μας δυναμικού. Είναι πολύ σοβαρή και μεγάλη υπόθεση στο ότι στελέχη, επιστήμονες της κοινωνίας μας και του Δήμου μας μπορούν να σηκώσουν το βάρος των επιλογών και το βάρος της τεκμηρίωσης, της αξιολόγησης των έργων που προωθεί η Δημοτική και άρα μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε για αυτό το καθήκον που έχει. Να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους του Δήμου και τους συναδέλφους της επιχείρησης σύνδευσης για τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα 2-3 τελευταία χρόνια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να ευχηθώ δύναμη και καλή συνεργασία ώστε το έργο αυτό απρόσκοπτα να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει, για το καλό των συμμετριωτών μας. Ορίστε.